Καλώς όρισες στην ιστορία μας. Ξάπλωσε αναπαυτικά και βολέψου κάτω από τα σκεπάσματα. Άσε όλες τις σκέψεις σου να φύγουν. Πριν ξεκινήσουμε, αφιέρωσε λίγες στιγμές για να χαλαρώσεις. Επίτρεψε στο σώμα σου να βουλιάξει στο κρεβάτι σου. Άφησε τα πόδια σου ελεύθερα. Νιώσε τη μέση σου να χαλαρώνει. Άφησε την πλάτη σου βαριά στο κρεβάτι. Πάρε μαζί μου 3 βαθιές αργές αναπνοές. Και νιώσε το στήθος σου να χαλαρώνει και να διώχνει από πάνω του με κάθε εκπνοή όλες τις εντάσεις της ημέρας. Άφησε τα χέρια σου ελεύθερα και βαριά. Ρίξε τους ώμους σου και νιώσε τον αφιένα σου χαλαρό. Άσε το σαγόνι σου να πέσει. Και τώρα που βολευτήκαμε, ας ξεκινήσουμε την ιστορία μας. Ένα ανατολίτικο παραμύθι. Πάμε τώρα στην Ανατολή, στην Ανατολή, πάνω σε ένα μαγικό χαλί. Μαγικό χαλί, στου βεζίρι μέσα την αυλή. Μέσα την αυλή, παραμύθι στην Ανατολή. Στην Ανατολή. Ήταν μια φορά στη μακρινή Ανατολή ένας πολύ καλός σουλτάνος, ένας βασιλιάς ας πούμε, που κυβερνούσε τη χώρα του μαζί με τον βεζίρι του, τον υπουργό του δηλαδή, τίμια και σωστά. Όμως κάποια μέρα πέθανε ο βεζίρης και τότε ο σουλτάνος έβαλε στη θέση του τον αγαπημένο έμπιστο άντρα της φρουράς του. Οι δυο τους πήγαιναν κυνήγι μαζί με τα άλογά τους, πήγαιναν για ψάρεμα στη λίμνη και περνούσαν ωραία, ενώ οι γυναίκες τους είχαν γίνει φίλες και έκαναν παρέα. Έτσι, η ζωή τους κυλούσε πολύ όμορφα και ευχάριστα. Κάποια στιγμή, η τύχη τάφερε να περιμένουν συγχρόνως και οι δύο παιδί. Η ευτυχία τους ήταν πολύ μεγάλη. «Αν κάνω γιο και εσύ κόρη, να τους παντρέψουμε για να συγγενέψουμε», είπε ο βασιλιάς. Και πράγματι, μετά από 9 μήνες, ο σουλτάνος απέκτησε ένα κοριτσάκι, τη Λεϊλά, και ο βεζίρης ένα αγοράκι, τον Ζαάρ. «Δεν βλέπω την ώρα να τα παντρέψουμε τα παιδιά μας», είπε ο σουλτάνος. «Και εγώ το ίδιο», είπε ο βεζίρης. Όμως η μοίρα τους έπαιξε άγριο παιχνίδι. Γιατί μια μέρα, γυρίζοντας από το κυνήγι, το άλογο του βεζίρη σκόνταψε σε μια μεγάλη πέτρα και ο καημένος σκοτώθηκε. Ο σουλτάνος, λυπημένος που έχασε το φίλο του, πήρε το μικρό του το γιο, τον Ζαάρ, και τη μητέρα του στο παλάτι με σκοπό να το μεγαλώσει αυτό το παιδί. Όπως ήταν φυσικό, τη θέση του άτυχου βεζίρι την πήρε κάποιος άλλος. Τα δύο παιδιά, η Λεϊλά, κόρη του σουλτάνου, και ο Ζαάρ, κάνανε παρέα. Παίζανε μαζί, τρώγανε μαζί, πηγαίνανε μαζί στο σχολείο. Με άλλα λόγια, ήταν πολύ ευτυχισμένα όταν ήτανε μαζί. Όμως όλα αυτά δεν τα καλόβλεπε ο νέος βεζίρης. Όταν έμαθε μάλιστα ότι ο σουλτάνος είχε σκοπό να κάνει γαμπρό του τον Ζαάρ για να τον διαδεχθεί στο θρόνο, έψαχνε να βρει τον τρόπο να τον βγάλει από τη μέση
για να παντρευτεί αυτός μια μέρα τη βασιλοπούλα και να γίνει αυτός βασιλιάς. Άρχισε λοιπόν να καταστρώνει σκοτεινό σχέδιο και μια μέρα είπε στο Σουλτάνο: «Η κόρη σου είναι πανέμορφη και να τη χαίρεσαι. Όμως ξέρεις τι λέει ο κόσμος?» «Τι λέει?» ρώτησε ο Σουλτάνος, που ήταν πολύ καλός και πίστευε ό,τι και αν του λέγανε. «Να, όλοι αναρωτιούνται, τρελός είναι ο Σουλτάνος που σκοπεύει να δώσει την κούκλα του σε ένα ορφανό φτωχό παιδί?» «Έτσι λέει. Μα ήταν φίλος μου ο πατέρας του. Του το είχα υποσχεθεί άλλωστε. Και αυτό το ήξερε όλος ο κόσμος. Ήξερε ότι κάποια μέρα θα παντρεύαμε τα παιδιά μας. Και ύστερα έδωσα το λόγο μου. Δεν μπορώ να τον πάρω πίσω. Θα είναι υπέροχο να γίνει βασίλισσα η κόρη μου και βασιλιάς εκείνος.» «Αυτά δεν τα δέχεται ο κόσμος, Σουλτάνε μου», είπε τότε ο σύμβουλος. «Με αναγκάζεις να σου πω κάτι που δεν στο έλεγα μέχρι τώρα για να μην σε στενοχωρήσω. Το ξέρεις, Σουλτάνε μου, ότι τα οικονομικά μας στο παλάτι δεν πάνε τόσο καλά?» «Δεν πάνε καλά?» ρώτησε με αφέλεια ο Σουλτάνος. «Όχι βέβαια, δεν πάνε καθόλου καλά», είπε ο κακός βεζίρης. «Εγώ τα διαχειρίζομαι και ξέρω ότι δεν πάνε καλά.» Όλα αυτά που έλεγε ήταν ψέματα βέβαια. «Αν θέλεις τη συμβουλή μου, υπάρχει τρόπος να σωθεί το βασιλείο σου.» «Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος?» ρώτησε ο καλός βασιλιάς. «Αν η πανέμορφη κόρη σου δεν παντρευτεί το ζάρ και παντρευτεί κάποιον πλούσιο γαμπρό, θα σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία. Δεν το καταλαβαίνεις? Ένας πλούσιος γαμπρός θα σώσει και σένα και τη χώρα.» Ο Σουλτάνος, που ήταν αγαθός και εύπιστος, ρώτησε: «Είσαι σίγουρος, βεζίρι μου, ότι έτσι είναι τα πράγματα?» «Και βέβαια έτσι είναι. Εγώ είμαι εκείνος που χειρίζεται τα οικονομικά και ξέρω ακόμα και την τελευταία δεκάρα που έχει μέσα το θησαυροφυλάκιό σου.» «Και ποιος είναι αυτός ο πλούσιος που θα σώσει τη χώρα?» ρώτησε ο Σουλτάνος. «Έχω κάποιον στο νου μου, αλλά όταν θα έρθει η ώρα θα σου πω. Προς το παρόν όμως, για να σωθεί η χώρα», συνέχισε ο κακός βεζίρης, «θα σε συμβούλευα να χτίσεις ένα ψηλό πύργο και να κλειδώσεις εκεί την κόρη σου, να μην μπορεί να βλέπει τον Ζαάρ. Έτσι μόνο θα πετύχει το σχέδιό μας.» «Δεν μου αρέσει αυτή η λύση. Αλλά αν είναι να σωθεί η χώρα, τι να κάνω, θα το δεχτώ», είπε ο Σουλτάνος. Και την άλλη μέρα έδωσε εντολή να χτιστεί αμέσως ένας πολύ ψηλός πέτρινος πύργος με σιδερένιες πόρτες και παράθυρα. Χτίστηκε γρήγορα λοιπόν ο πύργος και ο βασιλιάς οδήγησε την κόρη του εκεί, λέγοντάς της ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα σωζόταν το βασίλειό τους. Έβαλε μάλιστα μια γριά υπηρέτρια, έμπιστη του βεζίρι, να την προσέχει. Πήγαινε συχνά και την έβλεπε. Η καημένη Λεϊλά πήγε να πεθάνει από τη στενοχώρια της. Η ζωή χωρίς τον αγαπημένο της δεν είχε νόημα. Αλλά δεν ήθελε και να στεναχωρήσει τον πατέρα της και δεν του έλεγε τίποτα. Δεν παραπονιόταν. Από την άλλη μέρα ο Ζαάρ αρρώστησε από τη στενοχώρια του. «Δεν πας κρυφά», του λέει μια μέρα η μάνα του, «στον πύργο της, να σταθείς μακριά, αλλά σε μέρος που να μπορεί να σε δει από το παράθυρο. Είμαι σίγουρη ότι αν σε δει το κορίτσι θα βγει και θα σου μιλήσει.» «Έχεις δίκιο, μάνα. Θα πάω», είπε ο Ζαάρ. Το ίδιο κιόλας βράδυ πήγε και στάθηκε μακριά σε μέρος που να βλέπει το παραθύρι της. Η βραδιά ήταν υπέροχη. Το φεγγάρι φώτιζε το παράθυρό της, λες και την καλούσε να το ανοίξει για να δει τον αγαπημένο της. Έτσι έγινε και η βασιλοπούλα βγήκε στο παραθύρι της να το δει. Ασυναίσθητα άρχισε να τραγουδάει: «Φεγγάρι μου, που βρίσκεσαι ψηλά, να πας στο παραθύρι του καλού μου.
γρήγορα. Πες του να έρθει να με βρει, γιατί τον επιθύμησα πολύ. Γρήγορα, πες του να έρθει να με βρει, γιατί τον επιθύμησα πολύ. Μόλις άκουσε το τραγούδι της Σουζάρ, τρελός από χαρά πλησίασε και της φώναξε. «Λεϊλά, αγαπημένη μου, εδώ είμαι. Ήθελα τόσο να σε δω». Χαρά που πήρε η βασιλοπούλα. «Κρύψου μέσα στα δέντρα και μόλις κοιμηθούν οι υπηρέτες, θα κλέψω τα κλειδιά, θα πάρω δύο άλογα και θα βγω έξω. Εσύ θα με περιμένεις στο σκοτάδι. Μόλις με δεις να βγαίνω από τον πύργο, θα τρέξεις, θα καβαλήσεις το δεύτερο άλογο, θα περάσεις μπροστά και εγώ θα σε ακολουθήσω. Έτσι θα καταφέρουμε να το σκάσουμε από εδώ. Πάω τώρα κιόλας να ετοιμαστώ», είπε και έκλεισε το παράθυρο της. Κρύφτηκε Ζωάρ πίσω από ένα μεγάλο δέντρο, χωρίς να πάρει είδηση ότι η γριά έμπιστη του βεζίρι που είχε αναλάβει να τη φυλάει ήταν πίσω του και τα είχε ακούσει όλα. Μόλις είδε τη Λεϊλά να κλείνει το παραθυρόφυλλο, η γριά παίρνει ένα μεγάλο ξύλο, πάει αθόρυβα πίσω από το Ζαάρ, του δίνει μια και τον ξαπλώνει κάτω ανέστητο. Ύστερα του βγάζει την πέρτα με την κουκούλα, τη φοράει, κρύβεται πίσω από ένα μεγάλο δέντρο και περιμένει. Όταν η Λεϊλά καταφέρνει να βγει με τα δύο άλογα, η γριά καβαλικεύει το ένα. Η βασιλοπούλα, βλέποντας την πέρτα να ανεμίζει, νομίζει ότι είναι ο καλός της και κάνει νόημα να περάσει μπροστά για να τον ακολουθήσει, όπως έχουν συμφωνήσει. Η γριά περνάει μπροστά και πίσω της χαρούμενη ακολουθεί η βασιλοπούλα. Κάποια στιγμή σταματάει η γριά μπροστά σε έναν πύργο. Κατεβαίνει και πάει να χτυπήσει την πόρτα. «Κάτι δεν πάει καλά», σκέφτεται η Λεϊλά. Προσπαθεί να δει μέσα στο σκοτάδι. Ευτυχώς το φως του φεγγαριού τη βοηθάει. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι ο καλός της και ότι ο πύργος αυτός είναι του κακού βεζίρι. Αμέσως τραβά τα γέμια του αλόγου και τρέχει. Φεύγει μακριά. Όταν έμαθε ο βεζίρης από τη γριά τι είχε γίνει, θύμωσε πολύ. Βγήκε έξω, καβαλίκεψε ένα άλογο και έτρεξε μέσα στο σκοτάδι να βρει τη βασιλοπούλα. Ας γυρίσουμε όμως τη Λεϊλά. Γεμάτη αγωνία η βασιλοπούλα τράβηξε προς τον πύργο της. Σίγουρα κάτι είχε πάθει ο καλός της. Έτσι όπως έτρεχε, πέφτει μπροστά σε μια χωριατοπούλα. Ξέροντας ότι ο βεζίρης θα ψάχνει να τη βρει, σκέφτηκε κάτι που θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Φώναξε λοιπόν στη χωριατοπούλα. «Γεια σου όμορφο κορίτσι. Τι ωραίο φόρεμα φοράς. Το δικό σου είναι πλούσιο και ωραίο, το δικό μου είναι φτωχικό», είπε η κοπέλα. «Έχει όμως τόσο ωραία χρώματα. Θέλεις να αλλάξουμε? Πάντα ονειρευόμουν να έχω ένα τέτοιο χρωματιστό φόρεμα σαν το δικό σου». «Αλήθεια λες? Με τα χαράς, να αλλάξουμε τότε», είπε η χωριατοπούλα. Και έβγαλε αμέσως το φόρεμά της. Το ίδιο έκανε και η βασιλοπούλα. Αντάλλαξαν λοιπόν τα φορέματά τους και τότε η Λεϊλά ρώτησε τη χωριατοπούλα μήπως ξέρει πως τα πού είναι το ποτάμι. «Προς τα εκεί», είπε εκείνη και έδειξε το δρόμο. Χαρούμενη η χωριατοπούλα και καμαρώνοντας μέσα στο καινούριο πλούσιο φόρεμά της τραγουδούσε. «Να που η τύχη μου γλυκά, τώρα μου χαμογελά, μου δώσ' όμορφο φουστάνι που πριγκίπισσα με κάνει. Τύχη μου σε ευχαριστώ για το δώρο σου αυτό, τώρα όλο ευτυχία με χαρά θα τραγουδώ». Που να ξέρε τι την περίμενε. Την ίδια ώρα η Λεϊλά τρέχει με το άλογό της να πάει να δει τι έγινε ο καλός της. Τον βρίσκει λίγο πιο κάτω. Είχε συνέλθει από το χτύπημα της γριάς και βλέποντας τα χνάρια των αλόγων, τα ακολουθούσε με την ελπίδα ότι θα βρει την αγαπημένη του. Μόλις συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν
και γρήγορα καβαλικεύοντας το ίδιο άλογο τράβηξαν το δρόμο ίσια χωρίς να ξέρουν που πηγαίνουν. Ας ξαναγυρίσουμε όμως τώρα στο βεζίρι. Τρέχοντας με το άλογό του, είδε από μακριά τη χωριατοπούλα. Νομίζοντας ότι είναι η Λεϊλά, κατέβηκε από το άλογό του και περπατώντας τις μύτες των ποδιών του, πήγε από πίσω της για να την πλησιάσει χωρίς να τον πάρει είδηση. Τον αντιλήφθηκε όμως η μικρή, φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει. Έτρεχε τόσο γρήγορα που ο βεζίρης δυσκολεύτηκε πολύ να τη φτάσει. Όταν την έφτασε, ήταν κιόλας έξω από το σπίτι της. Πήγε να μπει μέσα στο σπίτι, μα ο βεζίρης την πρόλαβε. «Σε πιάσα, πουλάκι μου», της λέει. Τρόμαξε τόσο πολύ η μικρή που άρχισε να φωνάζει. Ακούγοντας τις φωνές της ο πατέρας της και ο αδελφός της, που έσκαβαν σε ένα χωράφι εκεί κοντά, τρέχουν με τις τσάπες τους να τη βοηθήσουν. Τάχασε ο βεζίρης όταν κατάλαβε πως τόση ώρα κυνηγούσε λάθος κοπέλα. Είδε και τους συγγενείς της με τις τσάπες, φοβήθηκε και άρχισε να ζητάει συγγνώμη. «Μπερδεύτηκα. Είδα το φόρεμα του κοριτσιού», είπε ύστερα. «Μου το έδωσε μια κοπέλα. Ζήτησε να ανταλλάξουμε τα φορέματά μας. Δεν φταίω εγώ». «Κατάλαβα», είπε ο πονηρός βεζίρης. «Ήταν η Βασιλοπούλα αυτή η κοπέλα. Την κυνηγούσα να την πιάσω γιατί κινδυνεύει. Έταρχα να τη σώσω, καταλαβαίνετε. Είμαι ο βεζίρης του παλατιού». «Ο βεζίρης του παλατιού? Μεγάλη μας τιμή», είπε τότε ο πατέρας της κοπέλας και υποκλήθηκε. «Πες μου, κορίτσι μου, μήπως ξέρεις προς τα πού πήγε?» ρώτησε ο βεζίρης, αλλάζοντας κουβέντα. «Ίσως πήγε προς το ποτάμι, γιατί με ρώτησε πού πέφτει το ποτάμι», απάντησε το κορίτσι. «Σε ευχαριστώ. Θα πάω προς τα εκεί. Μήπως και προλάβω να τη σώσω», είπε ο βεζίρης. Χαιρέτησε και έτρεξε να βρει το άλογό του που το είχε παρατήσει στο δρόμο. Με τούτα και με εκείνα είχε περάσει η ώρα. Κόντευε μεσημέρι. Ενώ μεταξύ οι δύο νέοι, αφού περιπλανήθηκαν για πολλές ώρες πάνω στο άλογο, προσπαθώντας να φύγουν όσο γίνεται πιο μακριά από τον πύργο, τον πύργο φυλακή της Λεϊλά, σκέφτηκαν να πάνε προς το ποτάμι. «Αν φτάσουμε στο ποτάμι και περάσουμε απέναντι, σίγουρα θα γλιτώσουμε από το βεζίρι και την κακιά γριά», είπε η Βασιλοπούλα, «γιατί θα χάσουν εντελώς τα ίχνη μας». Χωρίς άλλη κουβέντα λοιπόν, άρχισαν να ψάχνουν να βρουν το δρόμο που θα τους οδηγούσε στο ποτάμι. Φτάσανε όταν άρχισε να βραδιάζει. Από μακριά είδαν ένα βαρκάρι μέσα στη βάρκα του. Είχε σκεπασμένο το ένα του μάτι και φώναζε: «Όποιος θέλει να περάσει απέναντι, εδώ είμαι εγώ. Έχω βάρκα εγώ πολύ καλή. Ναι, πολύ καλή, και τραβώ πολύ γερό κουπί. Πολύ γερό κουπί, για κοπιάστε τώρα όλοι εσείς. Σας περνώ απέναντι ευθύς». «Μας περνάς απέναντι?» ρώτησαν ο Ζάρ και η Λέιλα τον μονόφθαλμο βαρκάρι. «Μπορώ να σας περάσω, αλλά έναν έναν. Η βάρκα μου γεμίζει νερά και δεν έχω προλάβει να τη φτιάξω», απάντησε εκείνος. «Θα περάσω πρώτα την κυρία και μετά θα έρθω να περάσω εσένα, παλικάρι». «Ωραία», είπε ο Ζάρ και αμέσως βοήθησε την αγαπημένη του να ανέβει στη βάρκα. «Πρόσεχε το κορίτσι», του φώναξε. «Και ύστερα έλα γρήγορα να με πάρεις». «Αυτό θα κάνω», είπε ο βαρκάρης και άρχισε να τραβάει κουπί. Μόλις όμως έφτασε στο κέντρο περίπου του ποταμού, απότομα έστριψε τη βάρκα και άλλαξε κατεύθυνση. «Πού πας?» είπε η Λεϊλά. «Δεν πας απέναντι, πού πας, βαρκάρι?» «Δεν είμαι βαρκάρης, είμαι ο βεζίρης», φώναξε εκείνος. Και σκασμένος στα γέλια, έβγαλε το κουρέλι από το μάτι του. «Νόμιζες πως θα μου γλιτώσεις, κοριτσάκι μου? Πάμε πίσω στη φυλακή σου, όμορφη Βασιλοπούλα».
«Ζαρ!» άρχισε να φωνάζει τότε η Βασιλοπούλα. «Μην το φωνάζεις, δεν σ' ακούει. Ξέχασε τον», είπε ο Βεζίρης. «Αν θες να ζήσεις, δέξου να με παντρευτείς και πρόθυμος είμαι να πάμε αμέσως στον πατέρα σου να μας δώσει την άδεια». «Και ποιος σου είπε πως μπορώ να ζήσω εγώ χωρίς αυτόν που αγαπώ», είπε με θάρρος η Βασιλοπούλα και ρίχτηκε μέσα στον ποταμό. «Θα σε πιάσω, πού θα μου πας», φώναξε τότε άγρια ο Βεζίρης. Κοίταξε μέσα στο νερό και είδε ότι η Λεϊλά είχε εξαφανιστεί. «Έχει γούστο να πνιγεί και να χάσω το θρόνο», σκέφτηκε, και χωρίς άλλη σκέψη δίνει μια και βουτάει και αυτό στο νερό. Εν τω μεταξύ η Λεϊλά που κολυμπούσε σαν δελφίνη είχε κιόλας φτάσει στην ακτή. Βρήκε τον αγαπημένο της να περιμένει. Του είπε τι είχε γίνει και οι δυο τους καβαλικεύοντας το άλογο τράβηξαν για το παλάτι. Έπρεπε να τα μάθει όλα επιτέλους ο πατέρας της. Φτάσανε γρήγορα. «Θα πάω μόνη μου πρώτα να του εξηγήσω τι έγινε και μετά θα σε φωνάξω», είπε η Λεϊλά. «Θα σε περιμένω», είπε ο Ζαρ. Τον βρήκε στο κρεβάτι του άρρωστο του πατέρα της. «Παιδί μου, είσαι καλά?», ρώτησε ο βασιλιάς μόλις την είδε και άνοιξε την αγκαλιά του. «Μου είπανε πως το σκασες και έφυγες από τον πύργο. Δεν ήξερα που είσαι. Έβαλα χίλια δυο με το νου μου. Στενοχωρήθηκα τόσο πολύ. Αρρώστησα από τη λύπη μου». Τότε η Βασιλοπούλα του εξήγησε τι είχε συμβεί. Του είπε για το Βεζίρι, για τον Ζαάρ, όλα του τα είπε. Ο βασιλιάς κατάλαβε. «Έκανα λάθος. Σε πλήγωσα, κορίτσι μου. Πίστεψα στα λόγια ενός κακού ανθρώπου. Πίστεψα πως είμαστε κατεστραμμένοι. Συγχώρα με». Ύστερα ζήτησε να φωνάξουν τον Ζαάρ. «Παιδιά μου», είπε ενώνοντας τα χέρια τους, «να ορίσουμε τους γάμους σας. Εγώ πια γέρασα πολύ. Εσείς θα κυβερνήσετε τη χώρα από εδώ και πέρα». Ύστερα διέταξε να βρουν τον Βεζίρι και να τον φέρουν μπροστά του. «Του αξίζει μεγάλη τιμωρία», έλεγε και ξανάλεγε. Έψαξαν τον Βεζίρι, μα δεν τον βρήκανε ποτέ. Γιατί? Γιατί ο υπουργός αυτός που ήταν κακός και πονηρός ετιμωρήθηκε σκληρά και χάθηκε μέσα στα νερά. Σε λίγες μέρες έγιναν οι γάμοι του Ζαάρ και της Λεϊλά. Βασίλεψαν για πολλά χρόνια, έκαναν πολλά παιδιά και έζησαν πολύ καλά, όπως ζήσαμε κι εμείς καλύτερα. Ζήσανε λοιπόν αυτοί καλά, ναι πολύ καλά, μα εμείς πολύ καλύτερα, ναι καλύτερα, ναι καλύτερα.